Το πρώτο γκολ στην Ελλάδα ήταν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ένα θεαματικό γκολ. Και σήμερα πέτυχε ακόμα ένα. Ποιο από τα δύο προτιμάει? Le premier. Το πρώτο προτιμάει. Το σημερινό ήταν μια συνεργασία από μια στημένη μπάλα με το Βαλμπουενά. Ήταν δουλεμένη στην προπόνηση ή έτσι σου βγήκε στο παιχνίδι σήμερα? Non, c'était pas prévu. Mais bon, comme il y avait personne et tout, donc du coup je l'ai appelé. Il m'a fait la passe. Όχι, ήταν κάτι που πραγματικά εκείνη τη στιγμή τον είδε, εκείνη τη στιγμή τον φώναξε, τον βρήκε και του έκανε την πάσα. Κάποια στιγμή το ακούσαμε τον προπονητή να του ζητάει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες οργανωτικά και τελικά τον αποζημίωσε με μία assist και ένα goal. Είναι κάτι που ήταν εντολή του προπονητή από πριν το παιχνίδι ή μέσα στη κάτι διάρκεια του αγώνα? Souvent il me fait des reproches et tout, il me dit de jouer toujours vers l'avant. Il me dit ouais, t'as des qualités et tout pour aider l'équipe et tout à avancer encore plus haut. Donc c'est à moi maintenant de continuer à le faire souvent. Είναι κάτι που γενικότερα το συζητάμε με τον προπονητή, είναι κάτι που το ζητάει. Θέλει να συμμετέχει περισσότερο στο παιχνίδι, θέλει να συμμετέχει περισσότερο στην οργάνωση του παιχνιδιού. Του το λέει συχνά και είναι κάτι που προσπαθεί να κάνει. Η ομάδα έχει να δώσει μέσα σε δύο εβδομάδες, έχει τέσσερα ταξίδια, τέσσερα δύσκολα εκτός έδρας. Σήμερα κατάφερε και πέρασε εύκολα από την Τρίπολη. Πόσο δύσκολη θα είναι αυτή η διαχείριση των πέντε παιχνιδιών μέσα σε δύο εβδομάδες? Comme je l'ai toujours dit, il faudrait qu'on continue sur cette dynamique, essayer de gagner tous les matchs, que ce soit Tripoli, Volos, Pau, Kaikaten et tout. Il faudrait qu'on essaie de continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire, avoir toujours les trois points. C'est ça le plus important. Si on veut vraiment gagner le titre, il faudrait qu'on continue comme ça. Εύκολο δεν θα είναι ποτέ και τα πράγματα πάντα θα έχουν δυσκολίες. Το πρόγραμμα πάντα θα έχει δυσκολίες. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην σκεφτόμαστε ποιος είναι ο αντίπαλος, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Βόλος, είτε είναι ο Αστέρας, σε όποια ομάδα και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει εμείς πάντα να σκεφτόμαστε τη νίκη. Να παίζουμε για να κερδίζουμε τρεις βαθμούς, να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αν πραγματικά θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, μόνο αυτόν τον τρόπο έχουμε για να σκεφτόμαστε. Μετά τη διακοπή, ο Ολυμπιακός έδωσε δύσκολα παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον Αστέρα. Ο απολογισμός είναι 7 γκολ, χωρίς να δεχθεί κανένα. Αυτή η διακοπή που σου έκανε καλό? Με avec les joueurs qu'on a, déjà, il y a des joueurs qui sont expérimentés. J'essaie de donner le maximum au niveau d'expérience et tout. Donc, c'est à nous maintenant de continuer à marquer encore plus de buts. Parce que si tu veux vraiment gagner le titre, il te faut encore marquer plus de buts et à ne pas encaisser aussi. C'est important. Είναι πολύ σημαντικό να σκοράρουμε πολλά γκολ χωρίς να δεχόμαστε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Οι παίχτες μας είναι έμπειροι και ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να επιστρέψουν με αυτή την οτροπία, να τα συνεχίζουν να τα δίνουν όλα στα παιχνίδια. Αυτό κάνουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μας να συνεχίζουμε να βάζουμε πολλά γκολ και ακόμα πιο σημαντικό να μην δεχόμαστε. Μετά τον γκολ, είδαμε να κάνει μια κίνηση με τα δύο του χέρια. Σχηματίζει ένα νούμερο. Πού αφιέρωσε τον γκολ? Σε ένα μπιτ που είχε δει για ομά. Έκανε το νούμερο 14 γιατί είναι ένα γκολ που αφιερώνει στον Ομάρ.